Γαλαξίδι, 8 Ιανουαρίου 2008. Αγαπητέ κύριε Καραπάνο, χάρηκα που μετά από πολλά χρόνια βρέθηκα στο ωραιότατο περιβάλλον της Αχάια Κλάους. Τα κτίρια, τα αντικείμενα, το αρχείο αποτελούν ένα μοναδικό μουσιακό υλικό. Θα με ενδιέφερε, κύριε Καραπάνο, να μελετήσω μαζί με τη βοηθό μου, κυρία Λέτα Κυριανάκη, τα βαρέλια της Αχάια Κλάους, καθώς και το αρχιακό υλικό που υπάρχει. Παρακαλώ, εάν εγκρίνετε τις προτάσεις μου, να μου γράψετε σχετικά. Ευχαριστώ, με τιμή, Ροδούλα Σταθάκη Κούμαρη. Πάτρα, 30 Ιανουαρίου 2008. Αξιότιμη κυρία Σταθάκη, σε απάντηση της από 8 Ιανουαρίου 2008 επιστολής σας, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά για το ερευνητικό σας ενδιαφέρον, σας κάνουμε γνωστό ότι η εταιρεία μας είναι σε θέση να ανταποκριθεί θετικά στην επιθυμία σας να μελετήσετε τα βαρέλια της Αχάια Κλάους, θέτοντας στη διάθεσή σας και υλικό από το ιστορικό της αρχείο. Με θερμές ευχαριστίες και τιμή για την Αχάια Κλάους, Νικόλαος Καραπάνος. Η Ροδούλα Σταθάκη Κούμαρη, με σπουδές γερμανικής φιλολογίας και σχολής ξεναγών στην Αθήνα, καθώς και σχολής γραμματέων στη Βέρνη της Ελβετίας, εργάστηκε στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Σταθμός της ζωής της ήταν τα 2 χρόνια που ως γραμματέας της λαογράφου Αγγελικής Χατζημιχάλη έμαθε την αξία της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης. Ξεναγώντας σε όλη την Ελλάδα και στη Μεσόγειο, ήρθε σε πολλούς χειροτέχνες. Ιδιαίτερα την απασχόλησε η Κρήτη και το Γαλαξίδι, από όπου και κατάγεται. Τα αποτελέσματα των ερευνών της έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα και βιβλία. Επί σειρά ετών, δίδαξε στην Χέν Αθηνών και στη Γερμανία με θέματα της νεοελληνικής παραδοσιακής χειροτεχνίας. Από το 1974 είναι επιστημονική συνεργάτης στο Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου και από το 1981 στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης. Σημαντική είναι η περιγραφή κατασκευής ενός κρασοβάρελου από τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλόπουλο. Αφού επιλέξουμε το δέντρο που θα κοπεί, διαλέγουμε η ημέρα να είναι σε χάση φεγγαριού. Το δέντρο κόβεται με την κόφτρα ή με τσεκούρια. Ξεκλαρίζουμε και ξεφλουδίζουμε το δέντρο. Πελεκάμε τον κορμό κατά μήκος. Ακολουθεί το κόψιμο σε μεγάλες σανίδες. Το κόψιμο γίνεται με τον μπρατσοπρίονο ή τη σιγάσα. Επάνω σε ένα κούτσουρο και με την τσεκούρα πελεκάμε τις σανίδες. Βάζουμε τη δούγα στο τεζάχι και την πλανίζουμε με το σουραμά. Με μια φουρκέτα ή ένα ταβίδι συγκρατούμε μια δούγα όρθια. Τοποθετούμε και τις υπόλοιπες δούγες, τη μία κοντά στην άλλη, ώστε να συμπληρωθεί ο κύκλος. Τυλίγουμε γύρω από τη βάση του κόνου ένα σειρματόσχοινο, μια φούρλα. Η μία άκρη του σειρματόσχοινου είναι δεμένη κάπου σταθερά και η άλλη είναι τυλιγμένη σε μία ανέμη. Με τη βοήθεια φωτιάς και νερού, μαλακώνουν τα ξύλα και γυρίζοντας την ανέμη, το σειρματόσχοινο αρχίζει να λυγίζει και να μαζεύει τις δούγες. Όταν οι δούγες κλείσουν, τοποθετούμε και τα υπόλοιπα στεφάνια. Κάνουμε το στεφάνι κύκλο και με ένα μυτερό στιγέα πάνω στο αμόνι χτυπάμε με βαρύ σφυρί. Ακολούθως τοποθετούμε τα καινούργια στεφάνια. Το πρώτο στεφάνι λέγεται κεφαλάρης. Το δεύτερο λέγεται σεκόντο και το τρίτο φινταμέντο. Με το κουφοσκέπαρνο καθαρίζουμε το εσωτερικό του βαρελιού και περισσότερο το σημείο που θα μπει το φούντι. Για την εσωτερική λίανση του βαρελιού χρησιμοποιούμε την ξύστρα και την πλάνη καραβάκι. Με το τζινιαδόρο σημαδεύουμε εσωτερικά το βαρέλι στο σημείο που θα γίνει το αυλάκι για να μπει το φούντι. Θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει. Πως πέρασε όλος ο χειμώνας, όπως περνάει μισός αιώνας μες στη σιωπή. Θα αλλάζουν μήνες και εποχές και τις λιακάδες οι βροχές θα ακολουθάνε. Κι αν μπαίνουν τα άστρα σε τροχές, εγώ
χωρίς εσένα οι εποχές το ίδιο θέλε. Το μέλι λένε πως θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει. Το μαύρο φως σου θα σκιάσει την αμμουδική μου. Τέλος Αυγούστου θα σου στείλω το πρώτο του Σεπτέμβρη φύλλο απ' την καρδιά. Θα αλλάζουν μήνες και εποχές και τις λιακάδες οι βροχές θα ακολουθάνε. Κι αν μπαίνουν τα άστρα σε τροχές χωρίς εσένα οι εποχές το ίδιο θα'ναι. Το Μάη λένε πως θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει. Η απουσία σου θα ντύσει γη κι ουρανό. Κι εγώ θα νιώθω πως παγώνω σαν το καράβι που είναι μόνο σ' ωκεανό. Θα αλλάζουν μήνες και εποχές και τις λιακάδες οι βροχές θα ακολουθάνε. Κι αν βγαίνουν τα άστρα σε τροχές χωρίς εσένα οι εποχές το ίδιο θα'ναι. Το Μάη λένε πως θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει. Πίσω ψήφας όμως στην πανέμορφη περιοχή του Λιγανόπαγου, στα περίχωρα της Πάτρας, στο ηνοποιείο που θεμελίωσε ο Γερμανός Γούσταβ Κλάους, η γοητεία των στιβαγμένων στα μεγάλα κενάρια δρύνων χειροποίητων βαρελιών με τράβηξε σαν μαγνήτης.